Φίλες και φίλοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή χρονιά με υγεία και δύναμη για να έχουμε την αντοχή που θα μας χρειαστεί και τη νέα χρονιά για να παλέψουμε ενάντια στο σύστημα και στους εκπροσώπους του που μας βλέπουν ιδιαίτερα εμάς τους συνταξιούχους ως ένα βαρύδι στα καπιταλιστικά του σχέδια. Αυτά που τάχα θα φέρουν την ανάπτυξη, αλλά στην πράξη στοχεύουν στην παραπέρα εξαθλίωση των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Πριν λίγες μέρες αφήσαμε πίσω μας το 2023, που μας κληροδότησε μεταξύ άλλων δεινών τον μέσο ονομαστικό μισθό, λόγω και της ακρίβειας και του πληθωρισμού, χαμηλότερο σε σχέση με εκείνον πριν από 20 χρόνια, τουλάχιστον κατά 35%. Όσο για τις συντάξεις, ας μην μιλήσουμε καλύτερα, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι η χαμηλότερη σε όλες τις χώρες της περιβόητης ΟΝΕ. Η Ελλάδα των επενδυτικών βαθμίδων και του οικονομικού θαύματος της κυβέρνησης βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κατακεφαλία ΕΠ, 33% κάτω από το μέσο όρο των άλλων χωρών, κατατάσσοντας τη δική μας χώρα σε εκείνες με τις χειρότερες επιδόσεις σε όλους τους δείκτες κοινωνικής στέρησης, φτώχειας και κοινωνικής δυστυχίας. Παρά τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες που επικρατούν όμως, εμείς, έχοντας ως παρακαταθήκη τους μέχρι σήμερα αγώνες, υποδεχόμαστε το 2024 με αγωνιστική αισιοδοξία και πίστη ότι ο λαός μας, με μπροστάρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα βγει δυναμικά μπροστά και θα διεκδικήσει μαχητικά όσα του πήρανε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, της κρίσης και των μνημονίων που τελειωμό δεν έχουν. Αν και ο συσχετισμός δυνάμεων παραμένει εξαιρετικά αρνητικός, μέρα με τη μέρα διαφαίνεται τάση αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και διακρίνουμε διαδικασίες αναστροφής της κατάστασης. Σήμερα που όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες με τα διάφορα επιδόματα που η κυβέρνηση ονοματίζει κοινωνική πολιτική, διαμορφώνονται ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για να φωτίσουμε την πραγματικό αντίπαλο, τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναδείξουμε τη συνενοχή των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική μας οικογένεια, τόσο στις τάξεις των εργαζόμενων όσο και σε εμάς τους συνταξιούχους, ολοένα αυξάνεται η αγωνιστική συσπήρωση και ανδρώνεται η διεκδικητική εγρήγορση και πάλι. Ο σπόρος που βάλαμε πριν 35 χρόνια εμείς οι παλιότεροι, ιδρύοντας τότε την πρώτη συνδικαλιστική ένωση ανάμεσα στα σώματα ασφαλείας, την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, έχει από καιρό φυτρώσει και αποδίδει καρπούς. Με συνοδοιπόρο την ενωτική αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών, οι ενενεργεία συνάδελφοί μας παλεύουν για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε αντίθεση με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό που εκφράζουν κάποιες άλλες παρατάξεις, η μαχητική ΕΑΚ εκπροσωπεί τον πυροσβέστη κάθε βαθμού και θέσης και αγωνίζεται για την ανάδειξη και επίλυση των πολλών προβλημάτων που χρόνο με το χρόνο, αντί να λιγοστεύουν, διωγγώνονται αφού οι εκάστοτε κυβερνώντες προσπαθούν να αλωτριώσουν ακόμα και τον κοινωνικό ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από κοντά και η Ένωσή μας, η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν περιορίζουμε τη δράση μας μόνο σε θέματα των συνταξιούχων, αλλά συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον διεκδικητικό αγώνα των εργαζόμενων συναδέλφων μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο αγώνας για καταξίωση και αξιοπρεπή διαβίωση του Έλληνα ένστολου, συνταξιούχου ή εργαζόμενου, δεν υποστέλλεται μέχρι την τελική δικαίωση. Κλείνοντας,
και εκφράζοντας τη βούληση και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΠΣ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΚΚΕ για τη διαχρονική στήριξη που μας παρέχει τόσο μέσα στη Βουλή όσο και στους δρόμους του αγώνα. Είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας που δεν μας θυμάται μόνο στις εκλογές. Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους και όλες.